Τα βαθιά καθίσματα είναι η καλύτερη άσκηση. Γιατί όμως είναι τόσο ωφέλιμη και τι θα συμβεί με το σώμα σας αν αποκτήσετε τη συνήθεια να κάνετε αυτή την άσκηση καθημερινά? Στο διαδίκτυο υπάρχουν εκατοντάδες φωτογραφίες σχετικά με το πώς αλλάζει το σώμα των ανθρώπων πριν ξεκινήσουν τα βαθιά καθίσματα και μετά από μία χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Το μεγάλο θετικό αυτής της άσκησης είναι ότι μπορούμε να την κάνουμε οπουδήποτε, στο σπίτι, στο γραφείο ή στο πάρκο. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τι μπορεί να συμβεί με το σώμα σας και ποιες μεταμορφώσεις σας περιμένουν αν αυτή η συνήθεια γίνει η καθημερινή σας ρουτίνα. Γι' αυτό σας προτείνω να μείνετε μέχρι το τέλος, το βίντεο θα είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ενδιαφέρον. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση. Μπορείτε να κάνετε τα βαθιά καθίσματα όπως με το βάρος του σώματός σας, έτσι και με τη χρήση μπάρας ή αλτήρων. Επιπλέον μπορεί να εκτελεστεί με άλμα και παρακάτω θα σας δείξω τον τρόπο εκτέλεσης. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που βάζουν πρόκληση στον εαυτό τους να ξεκινήσουν τα βαθιά καθίσματα προτιμούν την κλασική εκτέλεση αυτής της άσκησης. Δηλαδή, τα πέλματα βρίσκονται στο ύψος των ώμων, οι μύτες των ποδιών είναι ελαφρά ανοιχτές και το ισχύο είναι παράλληλα στο έδαφος. Σίγουρα για τους περισσότερους θα είναι αρκετά δύσκολο να κάνουν απευθείας 100 επαναλήψεις, ειδικά αν το σώμα δεν είναι προετοιμασμένο. Γι' αυτό μπορείτε να ξεκινήσετε με 10, 20 ή 30 επαναλήψεις και έπειτα αφού οι μύες σας δυναμώσουν, μπορείτε σιγά σιγά να αυξάνετε τον αριθμό των επαναλήψεων. Προσωπικά μου αρέσει αυτή η άσκηση επειδή εμπλέκει ταυτόχρονα πολλά μέρη του σώματος. Όχι μόνο τους τετρακέφαλους των ποδιών, αλλά και τους δικέφαλους, τους ζουλωτούς, τους ραχαίους, την πλάτη, ακόμα και τους κοιλιακούς. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η ταυτόχρονη εμπλοκή πολλών μυϊκών ομάδων δρά πολλαπλασιαστικά. Γι' αυτό και ένα από τα πρώτα ορατά σημάδια αποτελεσματικότητας αυτής της άσκησης είναι η ενδυνάμωση των μυϊών που σας ανέφερα παραπάνω. Δηλαδή, γυμνάζονται όχι μόνο τα πόδια, αλλά και ολόκληρο το σώμα. Επιπλέον, αυτή η άσκηση επιδρά στην αύξηση μυϊκής μάζας. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, οι μύες σας θα αρχίσουν να γίνονται ορατοί. Παράδειγμα, το τρέξιμο και το ποδήλατο δεν επιδρά στην ανάπτυξη μυϊκής μάζας, σε αντίθεση με το βαθύ κάθισμα, το οποίο θεωρείται άσκηση ενδυνάμωσης. Τα βαθιά καθίσματα επιδρούν θετικά στην εξωτερική εμφάνιση. Γι' αυτό λοιπόν, αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη γυμναστική και θέλετε να ξεκινήσετε τα βαθιά καθίσματα, να ξέρετε ότι ήδη μετά από ένα μήνα θα αρχίσετε να βλέπετε τα θετικά αποτελέσματα. Για να το διαπιστώσετε, μπορείτε να κάνετε μία φωτογραφία πριν και μία μετά και θα δείτε το πόσο αισθητή θα είναι η διαφορά. Το επόμενο πλεονέκτημα που προσφέρει αυτή η άσκηση είναι το αδυνάτισμα και η απώλεια λίπους σε όλο το σώμα. Η καθημερινή εκτέλεση της άσκησης είναι μια αξιόλογη φυσική δραστηριότητα, η οποία απαιτεί δαπάνη των ημερήσιων θερμιδών σας. Επιπλέον, βοηθάει στην ενεργοποίηση και αύξηση του μεταβολισμού. Γι' αυτό, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τα βαθιά καθίσματα όχι μόνο απέκτησαν περισσότερη μυϊκή μάζα, αλλά και το σώμα τους έγινε πιο γραμμωμένο, που σημαίνει ότι έχασαν λίπος. Αν θέλετε να έχετε μέγιστο αποτέλεσμα στην απώλεια κιλών, δημιουργήστε ένα θερμιδικό έλλειμμα της τάξης του 20%. Οδηγίες πώς να υπολογίσετε τις ημερήσιες σας θερμίδες θα βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Άλλο ένα θετικό αυτής της άσκησης είναι ότι βελτιώνει το κυκλοφορικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει και εξασκεί ενεργά το καρδιοαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα. Τα βαθιά καθίσματα είναι άριστη κάρδιο άσκηση. Χάρη σε αυτή αυξάνεται η τόνωση του καρδιακού μυ και βελτιώνεται η ροή του αίματος. Εκτός των άλλων, βελτιώνεται σε πολύ καλό βαθμό η κυκλοφορία του φλεβικού αίματος στα κάτω μέρη του σώματος, επειδή γυμνάζουμε τα πόδια μας. Τα βαθιά καθίσματα μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της στάσης του σώματος, αρκεί η εκτέλεση της άσκησης να γίνει με σωστή τεχνική. Δηλαδή, με ίσια την πλάτη και σωστή καμπύλη στη μέση. Όπως ανέφερα και παραπάνω, τα βαθιά καθίσματα δυναμώνουν τους μύες της σπονδυλικής στήλης και οι δυνατοί μύες της σπονδυλικής στήλης βοηθούν στη σωστή στάση του σώματος. Αν θέλετε να δείτε επιπλέον ασκήσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη στάση του σώματός σας, σας προτείνω να δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μου. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω στο πρώτο σχόλιο. Τα βαθιά καθίσματα επιδρούν θετικά στο αναπνευστικό σας σύστημα και αυξάνουν την αντοχή σας. Ένα ακόμα πλεονέκτημα αυτής της άσκησης είναι ότι σας βοηθά στον έλεγχο και συντονισμό της αναπνοής σας.
Κατεβαίνουμε με την εισπνοή και με την υπνοή ανεβαίνουμε. Γενικά να ξέρετε ότι ο τρόπος που αναπνέουμε είναι το θεμέλιο οποιασδήποτε άσκησης δύναμης. Δηλαδή με την πίεση εισπνέουμε και με την εκπνοή χαλαρώνουμε. Γι' αυτό λοιπόν τα βαθιά καθίσματα είναι ωφέλιμα όσο για την αύξηση της αντοχής μας, τόσο και για το αναπνευστικό μας σύστημα. Όπως ανέφερα και παραπάνω, όχι μόνο τα πόδια γυμνάζονται κατά την εκτέλεση των βαθιών καθισμάτων, αλλά η κοιλιακή και οι μύες της μέσης. Αν θέλετε να πετύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε επιπλέον βάρος. Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εκτελέσετε αυτή την άσκηση με μπάρα, είναι πάρα πολύ σημαντική η τεχνική με την οποία θα εκτελείτε την άσκηση. Διαφορετικά, μπορείτε πολύ εύκολα να δημιουργήσετε πρόβλημα. Το βαθύ κάθισμα με χρήση μπάρας θα πρέπει να εκτελείται με πάρα πολύ προσοχή και κατά προτίμηση με την επίβλεψη έμπειρου γυμναστή ή αθλητή, ο οποίος θα σας δείξει πώς να εκτελέσετε σωστά την άσκηση ώστε να αποτραπεί τυχόν τραυματισμός. Γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν θελήσετε να κάνετε τα βαθιά καθίσματα με επιπλέον βάρος. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε τα καθίσματα με άλμα. Αυτός ο τρόπος εκτέλεσης εξίσου είναι αποτελεσματικός στην εγύμναση των κοιλιακών και μυών της μέσης. Κατά την εκτέλεση αυτής της άσκησης δραστηριοποιούνται οι μυϊκές ομάδες σταθεροποιητές. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και φυσικά μας συμφέρει, επειδή δεν υπάρχει ανάγκη να αφιερώσουμε ξεχωριστό χρόνο για να γυμνάσουμε τους κοιλιακούς μας, ενώ το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Η γυμνασμένη κοιλιακή είναι πολύ καλή υποστήριξη για τη σποντυλική μας στήλη. Και πώς θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τις διάφορες παραλλαγές των βαθιών καθισμάτων. Ο πιο δημοφιλής τρόπος εκτέλεσης είναι ο κλασικός. Τα πέλματα βρίσκονται στο ύψος των ώμων, οι μύτες των ποδιών είναι ελαφρά ανοιχτές και το ισχύο είναι παράλληλα στο έδαφος. Με την εισπνοή κατεβαίνετε αργά, λυγίζοντας τα γόνατά σας και σμπρώχνοντας τους γλωτούς προς τα έξω. Σαν να θέλετε να καθίσετε σε ένα χαμηλό καρεκλάκι. Μέχρι το σημείο οι μυροί να βρίσκονται παράλληλα με το έδαφος ή τα πόδια σας να σχηματίζουν γωνία 90 μοίρες. Με την εκπνοή επανέρχεστε στην αρχική στάση. Αυτός είναι ο κλασικός τρόπος. Η επόμενη παραλλαγή της άσκησης ονομάζεται σούμο. Εδώ δίνεται περισσότερη έμφαση στους μύες των γλουτών. Τοποθετείτε τα πόδια έξω από το ύψος των ώμων. Στρέφετε τις μύτες των ποδιών σας προς τα έξω σε ίσια γωνία. Τοποθετείτε τα χέρια στη μέση και κατεβαίνετε μέχρι το σημείο οι μυροί να βρίσκονται παράλληλα με το έδαφος. Η επόμενη παραλλαγή είναι ισορροπίας. Αυτός ο τρόπος εκτέλεσης σας βοηθάει να αυξήσετε την επιβάρυνση. Η εκτέλεση γίνεται όπως η κλασική, μόνο με μία ιδιαιτερότητα. Κατά την εκτέλεση, το ένα πέλμα το σηκώνουμε ελαφρώς, δηλαδή το ένα πέλμα πατάει κανονικά στο έδαφος, ενώ το άλλο είναι στις μύτες. Έπειτα, κάνουμε εναλλαγή των πελμάτων. Η επόμενη παραλλαγή είναι το κάθισμα με άλμα. Το πλεονέκτημα αυτής της παραλλαγής είναι ότι εξασκείτε την εκρητικότητά σας. Πολύ συχνά αυτή η άσκηση εφαρμόζεται από τους δρομείς μικρών αποστάσεων και τους ποδοσφαιριστές. Ξεκινάτε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων και κατεβάζετε τους γλωτούς σε βαθύ κάθισμα. Έπειτα πηδάτε ψηλά τεντώνοντας τους γοφούς και τον κορμό. Τα χέρια σηκώνονται ψηλά κατά την άνοδο. Προσγειωθείτε απαλά σε βαθύ κάθισμα. Προσέξτε στην προσγείωση να ακουμπάνε πρώτα οι μύτες των ποδιών σας. Έτσι θα έχετε ομαλότερη χωρίς κραδασμούς προσγείωση. Επιπλέον υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τον οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε τα χέρια σας κατά την εκτέλεση της άσκησης. Ο πρώτος τρόπος είναι όταν εκτελείτε το βαθύ κάθισμα να έχετε τα χέρια σας τεντωμένα και ευθεία μπροστά. Αυτό σας βοηθάει να διατηρήσετε την ισορροπία επειδή η λεκάνη βρίσκεται πίσω ενώ τα χέρια μπροστά. Ο δεύτερος τρόπος είναι να τοποθετήσετε τα χέρια στη μέση. Αυτό βοηθάει επιπλέον να ενεργοποιηθεί η λειτουργία των σταθεροποιητών μυών οι οποίοι βρίσκονται βαθιά στη σποντυλική στήλη. Ο τρίτος τρόπος είναι τα χέρια στο κεφάλι με τους αγκώνες να κοιτάνε προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο πολύ καλά λειτουργούν οι μύες που ελέγχουν τη στάση του σώματος. Γι' αυτό αν ο στόχος σας είναι να βελτιώσετε τη στάση του σώματός σας, τότε μπορείτε να επιλέξετε αυτόν τον τύπο καθίσματος. Μην ξεχνάτε οι αγκώνες σας να κοιτάνε προς τα έξω. Και ο τέταρτος τρόπος είναι με υψωμένα τα χέρια σας πάνω από το κεφάλι. Τώρα φίλοι μου θα ήθελα να σας προτείνω να δείτε άλλο ένα ενδιαφέρον βίντεο. Πρόκειται για τις 10 βλαβερές τροφές για την υγεία που καλό είναι να γνωρίζετε. Τον σύνδεσμο για να δείτε το βίντεο θα σας αφήσω στο πρώτο σχόλιο. Θα ήθελα να γράψετε στα σχόλια αν κάνετε βαθιά καθίσματα ή μετά από όλα αυτά που ακούσατε σήμερα έχετε σκοπό να τα δοκιμάσετε. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί μου άρεσε και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.